techmanax.gr, κρατάω στα χέρια μου το Gigabyte G-Smart Mica M3. Πρόκειται για την συσκευή της Gigabyte, η οποία μόλις ήρθε στην χώρα μας και φέρνει κινητά. Μέχρι τώρα μας έφερε μητρικές, κάρτες γραφικών, τώρα μας φέρνει και smartphones. Είναι στα 179€ και έχει αξιοπρεπέστατο το hardware. Πάμε να δούμε αν αξίζει τα λεφτά του όμως και πώς θα πάει σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Εδώ είναι λοιπόν η συσκευή Gigabyte G-Smart Mica M3. Είναι νέα συσκευή της εταιρείας που μόλις ήρθε και φέρει τις συσκευές της στην χώρα μας. Θα τη δούμε λιγάκι περιμετρικά και να πούμε και τα χαρακτηριστικά της. Όμορφη συσκευή εμφανισιακά. Έχει έτσι πίσω μια υφή αρκετά μαλακή. Είναι σαν γόμα, όπως βλέπετε, αλλά είναι πολύ απαλή. Αν έχετε βέβαια ξηρά χέρια, γλιστράει λιγάκι. Αλλά προσφέρει πολύ ωραίο κράτημα. Είναι ωραία συσκευή, πολύ εμφανίσιμη κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον. Να τη δούμε λιγάκι έτσι γύρω γύρω. Από εδώ έχουμε volume rocker, power button και πλήκτρο για την κάμερα. Στο κάτω μέρος έχουμε το μικροφωνάκι μόνο εδώ. Την εγκοπή που ανοίγει το καπάκι. Από εδώ δεν έχουμε κάτι. Και πάνω jacket ακουστικά και micro USB. Να πούμε ότι τα jacket ακουστικά έχει εδώ μια εγκοπή η οποία προσωπικά με χάλασε λιγάκι. Θα μπορούσαν να το βάλουν ένα χιλιοστό πιο μέσα, έχουν χώρο για να μην το κάνει αυτό. Anyway, μπροστά έχουμε οθόνη 5 ίντσων με ανάλυση 720p. Αυτό σημαίνει 298 ppi. Μια χαρά είναι. Δεν θα δείτε pixels στην οθόνη. Η οθόνη είναι τεχνολογία IPS LCD. Καμερούλα μπροστά 8 megapixels. Και τα πλήκτρα κάτω, τα οποία είναι capacitive, δεν είναι πάνω στην οθόνη, αλλά όπως βλέπετε δεν είναι και φωτιζόμενα, είναι καθρεφτιζέ κάτω, οπότε ίσως έχουμε θεματάκι. Βλέπετε, δεν φωτίζουν. Σε σκοτάδι, αν δεν έχετε συνηθίσει τα κουμπιά, ίσως έχετε ένα θεματάκι. Στο πίσω μέρος έχουμε κάμερα 13 megapixels με το LED flash του και το ηχιάκι, το οποίο έχει και δύο ξεκομματάκια όπως βλέπετε εδώ και εδώ, για να μην στομώνει ο ήχος όταν το ακουμπάμε στο τραπέζι. Αυτά λοιπόν από το γύρω γύρω, να το δούμε και λιγάκι μέσα. Εδώ είναι η συσκευή, μπαταρία 1900 mAh, made in China η μπαταρία και η συσκευή υποθέτω. Σκληρό πλαστικό το πίσω, εντάξει είναι ok, έχει μια ελαστικότητα. Η μπαταρία να πούμε ότι κρατάει 4,5 ώρες ομιλίας στην εταιρεία και εμείς κάπου εκεί το βγάλαμε και 150 ώρες stand-by. Που δεν είναι πολύ. Δηλαδή η αυτονομία δεν είναι τόσο καλή και το λένε και τα νούμερα, είναι πολύ πιο κάτω από τον ανταγωνισμό. Έχουμε διπλή SIM και θύρα microSD, περίμεχρι 32GB, και η μία SIM είναι micro SIM και η άλλη mini SIM, οι πιο μεγάλες, ξέρετε. Να το κλείσουμε. Στο εσωτερικό λοιπόν έχουμε MediaTek MT6582, είναι τετραπύρνος επεξεργαστής μέσα Cortex A7 στα 1,3 GHz. Έχουμε Mali MP, 400 MP σαν GPU για να αναλάβει τα γραφικά. Έχουμε 1 GB RAM, 8 GB εσωτερικό αποθηκευτικό χώρο, επεκτάσεις με τη microSD που είδαμε πίσω και αυτά από χαρακτηριστικά. Να δούμε έτσι τη συσκευή πιο στο εσωτερικό της. Έχουμε vanilla Android, stock Android, αλλά μας έχει φορτώσει η εταιρεία με εφαρμογές που προσωπικά εγώ διαφωνώ. Δηλαδή, Battery Doctor, Clean Master, το οποίο για μένα είναι η πιο απαράδεκτη εφαρμογή που μπορεί να έχει κάποιος στο κινητό του, κάνει συσκευές να κολλάνε, να σκαλώνουν, λίγο να γεμίσει η συσκευή, αρχίζει να κάνει scan, αρχίζει να έτσι αυτό και δεν καθαρίζει όσα λέει. Έχω πετύχει δηλαδή, εδώ ξέρω εγώ, junk files. Οκ, το 115 είναι normal, αλλά πολλές φορές
έχω πετύχει να βγάζει κάτι ποσά που δεν παίζει να είναι junk, έτσι. Και το έχω δει το Galaxy S3 για παράδειγμα, το κάνει να λυγίζει για να λαγκάρει στο ξεκλείδωμα. Έχουμε το CM Security, εφαρμογή για ασφάλεια στη συσκευή, κάνει και scan. Για μένα ο χειρότερος συνδυασμός που θα μπορούσε να κάνει η Gigabyte, αντιβάρους δηλαδή και Clean Master. Το θετικό είναι ότι το θετικό είναι πως αν πάμε στις ρυθμίσεις και στις εφαρμογές και βρούμε το Clean Master για παράδειγμα, μπορούμε να το κάνουμε force stop, αλλά φυσικά μπορούμε να κάνουμε και uninstall και να πάει στον αγύριστο και να αφήσει τη συσκευή μας έτσι να ανασάνει λίγο παραπάνω. Όπως βλέπετε, 46% όταν άνοιξα την οθόνη, μιλάμε ότι είμαστε κάτω από 2 λεπτά και έχει πέσει ήδη 2%. Είναι αυτό που σας έλεγα, ότι δεν είναι καλή η αυτονομία και αυτές οι εφαρμογές εδώ πέρα το κάνουν ακόμα χειρότερο, το θέμα της αυτονομίας. Οπότε προσωπικά τη στέλνω στον αγύριστο για να δούμε τη συσκευή όπως κανονικά και πραγματικά είναι. Okay. Δεν νομίζω ότι έχουμε κάτι άλλο να πάρει πόδι. Άδειασε και πάνω μπάρες και τέτοια κτλ. Με την μπαταρία αυτό ίσως έκανε λίγο καλό τον Battery Doctor, γιατί έχει μια εξοικονόμηση μπαταρίας τυπική. Αλλά νομίζω ότι μπορείτε να βρείτε και πιο καλές εφαρμογές που το κάνουν αυτό, όπως το Greenify για παράδειγμα. Πάμε να δούμε έτσι τι λέει το λειτουργικό. Ρολάρει μια χαρά. Stock Android, το hardware είναι αρκετά δυνατό. 41% η μπαταρία. Οι ρυθμίσεις είναι οι τυπικές. Δεν έχει κάτι έτσι έξτρα. SIM management, τώρα έχω βγάλει τη SIM, γιατί τις έβαλα σε άλλες συσκευές που έχουν έρθει. Android 4.4.2 KitKat λοιπόν. Status παμπαράμ. Μια χαρά όλα. Δεν έχω δει update. Κανονικά εδώ πέρα θα έπρεπε να έχει κάποιο ένα κουμπάκι check for new, τέτοιο αναβάθμιση, του λογισμικού. Δεν έχω δει. Εγώ μίλησα με την εταιρεία, με τον αντιπρόσωπο τέλος πάντων εδώ πέρα, τη διαφημιστική που έχει αναλάβει την εταιρεία, μου είπαν ότι γίνεται, παίρνει over the air η συσκευή. Εγώ δεν κατάφερα να βρω πώς παίρνει over the air update η συσκευή. Τι να πω. Οπότε δεν θα βάζω το χέρι μου στη φωτιά ότι αναβαθμίζεται. Δεν έχει κάποια εφαρμογή, τουλάχιστον δεν την έχω πάρει εγώ πρέφα. Play books, play games. Α, system update. Ναι, My Fault έχει λοιπόν την εφαρμογή. Okay. Θα παίρνει από εδώ πέρα και δεν ξέρω, περίεργο που δεν το έχει μέσα στις ρυθμίσεις. Έχουμε συνηθίσει από εκεί. Εντάξει. Να δούμε λοιπόν την οθόνη. Βίντεος, να βάλουμε. Δεν νομίζω να παίξει Hobbit. Πού είναι? Ποιο πήγα να ανοίξω? Ναι. Αυτό πρέπει να είναι 2K και έχω την αίσθηση δεν θα το παίξει. Yes. Παίζει τον ήχο μόνο. Το 1080p όμως θα το παίξει. Καλές γωνίες θέασης. IPS η οθόνη. Λογικό είναι. Ωραία ποιότητα, ρεαλιστικά χρώματα έχει. Να δώσω λίγο φωτεινότητα, γιατί το έχω τέρμα κάτω. Να το βάλω αυτόματο.
Ο ήχος από την άλλη ακούγεται λίγο χαμηλά. Τουλάχιστον είναι καθαρός. Okay. Ωραία ποιότητα στην εικόνα. Να δούμε και το κλασικό έτσι πιο χρωματιστό, Despicable Me. Νομίζω πρέπει να περάσω το καινούργιο του τρέιλερ, μιας και έρχεται. Ωραία χρώματα. Αρκετά καλή ποιότητα η οθόνη. Βλέπετε, οι γωνίες θέας είναι πολύ καλές. Απλά θέλαμε σίγουρα τον ήχο λίγο πιο δυνατά. Αυτό πρέπει να είναι από την κάμερα. Να. Okay. Να το δούμε στην κάμερα αργότερα. Είναι ok η οθόνη, πολύ ok θα έλεγα. Μένα προσωπικά δεν με χαλάει. Εδώ έχει πιο έντονο ήχο, λίγο πιο δυνατό. Okay. Η οθόνη πολύ καλή, ο ήχος θέλω σίγουρα μεγαλύτερη ένταση. Τουλάχιστον προσωπικά θα το ήθελα. Music, να βάλουμε και τα απίστευτα τραγούδια μου. Ναι, σίγουρα θέλει παραπάνω ένταση. Και αυτό που βλέπω εγώ είναι ότι σε 11 λεπτά, 12 λεπτά έχει φάει 9% μπαταρίας. Και δεν έχω SIM μέσα. Έχει θέμα με την αυτονομία. Αν το χρησιμοποιείτε πολύ, ίσως θα πρέπει να πάρετε ένα power bank μαζί σας. Έχουμε παράδειγμα όπως αυτό εδώ πέρα, για να μην μείνετε στα μέσα της ημέρας. Δηλαδή 4,5 ώρες αυτονομία και 150 ώρες stand-by είναι επίπεδα μπαταρίας 2010-2009. Έχουν προχωρήσει πολύ, αλλά από ό,τι φαίνεται εκεί πέρα έχει μείνει λίγο πίσω η Gigabyte. Οπότε, ναι, δεν είναι τόσο φοβερό και τρομερό μπαταρία, 10% κάτω. Ρουφάει η μπαταρία για κάποιο λόγο, δεν ξέρω πραγματικά. Οπα. Να κλείσουμε ότι τρέχει από πίσω, ξέρω εγώ. Δεν έτρεχε και τίποτα. Είδαμε λοιπόν την οθόνη, είδαμε και τον ήχο. Ήχο θέλαμε λίγα πιο δυνατά, η οθόνη είναι αρκετά καλή. Να δούμε την κάμερα. Να έρθει ο Μέσχε εδώ. Έχει φωνητικές συντολές. Cheese. Οκ, okay, τραβάει. 13 MP είπαμε η κάμερα η πίσω. 8 η μπροστινή. Για selfies έτσι. Να τραβάμε τα φεντομουτσουνάρα μας. Απορριθμίσεις. Βασικά η κάμερα αυτή μου θυμίζει πολύ την εφαρμογή που έχουμε δει και στα MLS. Είναι πάνω κάτω live photo mode, εδώ είναι beauty face, πανοραμική και αυτόματη, normal. Anti-flicker έχει ένα softwareικό έτσι αυτό. Smile shot, HDR, το οποίο είναι και από εδώ πέρα πάνω. Continuous shot. Okay. 13 MP όπως βλέπουμε εδώ πέρα, το ISO πάει μέχρι 1600 και που είναι η κάμερα. Αυτό που στο quality δεν έχει την ανάλυση με ξεπερνά. Δηλαδή, εντάξει ρε φίλε, πες μου ότι είναι 720p, γιατί εκεί πέρα είναι η ανάλυση της κάμερας σε βίντεο. Πες μου ότι είναι 720p, μην μου λες fine.
Okay. Το έχουν πολλές κάμερες αυτό και εντάξει, προσωπικά δεν... Τουλάχιστον τραβάει γρήγορα. Να δούμε και το μεσχέ εδώ πέρα. Μια χαρά η φωτογραφία. Αρκετά καλή ποιότητα. Ειδικά σε συνθήκες καλού φωτισμού όπως έχουμε εδώ. Εδώ πάλι μας τα χάλασε λιγάκι σε πιο σκοτεινές. Εδώ ήταν βραδάκι σχεδόν, έχει σουρουπώσει βασικά. Οπότε ναι, είναι ok για την ώρα που τη τράβηξα. Αυτή η κουνημένη έχει βγει. Έχουν θόρυβο, έτσι να το πούμε. Εδώ που είναι πιο μέρα έτσι, όμως είναι αρκετά καλή φωτογραφία, αξιοπρεπέστατη. Οπότε γενικά θα λέγαμε, αυτό είναι με HDR, θα λέγαμε ότι η ποιότητα, selfie και τα λοιπά, εδώ η ποιότητα είναι αρκετά καλή. Έχει πιο καλό φωτισμό για την κατηγορία της τιμής, έτσι, να πούμε ότι είναι στα 179 ευρώ. Εδώ τα έχω δικολιόμενα εγώ. Και η ποιότητα βίντεο είναι πολύ καλή όπως βλέπετε. Θα δείτε τα δείγματα καλύτερα στον υπολογιστή σας στο άρθρο που συνοδεύει το review. Τώρα από την οθόνη του κινητού στην κάμερα και όπου το βλέπετε τώρα δεν υπάρχει το link στην περιγραφή. Okay. Εδώ που είναι πιο καλές συνθήκες φωτισμού έχουμε αρκετά καλύτερη ποιότητα. Θα λέγαμε ότι είναι αξιοπρεπής η κάμερα. Όχι τίποτα το super duper και wow, αλλά είναι μια χαρά. Θα την κάνετε τη δουλειά σας δηλαδή. Εδώ σαν να βγήκε 3D, το κούνησα λιγάκι. Εδώ είναι το HDR του, το οποίο είναι αρκετά καλό. Δεν το περίμενα. Είναι η πρώτη φωτογραφία που τράβηξα με HDR και ήταν wow, λέω, οπ, κοίτα να δεις. Λουδάκια. Εδώ είναι βραδινή με φλάς. Μια χαρά. Με τις βραδινές παιδιά θέλει φλασάκι, γιατί αλλιώς βγαίνουν λίγο κουνημένες και λίγο πολύ θολές λόγω θορύβου. Ενώ με το φλασάκι είναι πιο ωραία. Αυτά λοιπόν από την κάμερα, αξιοπρεπέστατη καμερούλα. Σίγουρα θα σκαλύψει εξόδου σα και στι εκδρομούλε σα και στα τέτοια. Δεν είναι για πολλά πολλά. Μην το ζωρίζουμε κιόλας, αλλά είναι μια χαρά. Να δούμε και πώς πάει από θέμα browsing. Να μπούμε στο TechManiacs φυσικά. Το οποίο βρίσκεται και στον καινούριο μας server. Mm-hmm. Εδώ είναι το κτίριο που βρίσκεται ο server μας, dedicated. Εντάξει, είναι αρκετά δυνατή το hardware βασικά. Οπα, ναι, για να μην έχουμε κολλήματα. Πλέον νομίζω ότι πρέπει να σταματήσουμε να κάνουμε καν το να μην ανοίγουμε σελίδες, γιατί δεν υπάρχει πλέον συσκευή που να έχει τόσο δυναμό hardware ώστε να κολλάει σε σελίδες. Οπα. Και πάμε να παίξουμε ένα παιχνιδάκι, να δούμε πώς θα πάει από εκεί μεριά. Scrollcraft, το καινούριο κλασικά. Έλα. Α, φορτώνει. Για να δούμε. Πάντως έχει έτσι σχετικά βαθιά μαύρα και το ξεχωρίζει το πλαίσιο, δεν είναι και AMOLED, αλλά η οθόνη είναι αρκετά καλή, θα έλεγα. Δηλαδή η οθόνη είναι κάτι που μου αρέσει σε αυτή τη συσκευή. Έχω βρει κάποια αρνητικά, τα έχω πει ήδη τα περισσότερα από αυτά.
αλλά η οθόνη δεν είναι μέσα σε αυτά. Φορτώνω και το παιχνιδάκι, είναι το Soulcraft 2. Μας ρωτάτε αρκετοί το παιχνιδάκι, είναι ένα ωραίο παιχνιδάκι, έτσι, ωραία γραφικά. Μας κάνει αρκετά καλά γραφικά, πολύ καλά γραφικά. Θα δείτε και εσείς τώρα. Είναι καλή φάση να παίξετε. Βλέπετε τα γραφικά είναι αρκετά καλά. Ωραία. Και όπως βλέπετε δεν έχει θέμα. Παίζει μια χαρά και ας έχουμε ένα, εδώ και ας έχουμε μπόλικο κόσμο στην πίστα. Δεν έχει κολλήματα ούτε frame drops, θα έλεγα. Είναι μια χαρά. Οπότε και τα 50 θα παίξετε με τη συσκευή. Εντάξει, δεν νομίζω ότι θα παίζει το ίδιο καλά πιο βαρά παιχνίδια, τίποτα Modern Combat 5 για παράδειγμα. Ίσως θα παίξει απλά έτσι λιγάκι πιο χαλαρά. Πιο λίγα ένα frame drop, κάνα κολληματάκι σε πιο ανοιχτούς χώρους. Anyway, παίζει μια χαρά, οπότε τα περισσότερα παιχνίδια σας δεν θα έχετε θέμα να τα παίξετε. Θα είναι καλή φάση να σε αυτό το τομέα τουλάχιστον να το κλείσουμε και από εκεί. Και πάμε να δούμε τι λένε και τα benchmarks. Έχουμε 3D Mark. Αν και δεν χρειάζεται τόσο, αφού είδαμε ότι η συσκευή πηγαίνει μια χαρά. Αλλά έτσι για ένα μέτρο σύγκρισης σχετικό. (Κοίλιο) 2868 στο Unlimited, 2080 στο Extreme και 3136 στο iStorm. Εδώ είμαστε. Να χαμηλώσω τη φωτεινότητα, να το βάλω πάλι σε ένα αυτοματάκι, γιατί τώρα που είναι... Νομίζω, ας το βάλω τρέμα κάτω. Οκ, σκοράκια για την κατηγορία της είναι μια χαρούλα. Στο Basemark X έχουμε 4.843 πόντους. Αρκετά καλό σκοράκι, σημαίνει ότι θα μπορέσετε να τρέξετε τα περισσότερα 3D εφαρμογές και παιχνίδια. Linpack, single thread 110, multi thread 217, 252, 233, 246, ok. Πού είναι τα άλλα, Velamo. Αυτά είναι τα σκοράκια. Αν πατήσουμε, ξέρω εγώ, εδώ είναι κάτω από το Moto G, κάτω από το S3, εδώ με τον browser το μαμά είναι πάνω από τον Nexus 4 και από το Droid Razer Eye και πιο πίσω, όχι, και Multicore είναι πάνω από το S3 για κάποιο λόγο και λίγο κάτω από το S4, από το Nexus 4 και αρκετά κάτω από το Moto G. Anyway, δεν είναι άσχημη συσκευή από ό,τι βλέπετε. Είναι στα ίσα σε σχέση με την κατηγορία που παίζει, βλέπει τους άλλους στα ίσα. Αν τούτου. Ναι, έκανα πριν
ένα reset και δεν το έχει κρατήσει. Γύρω στους 16.800 βγάζει. Πάμε να το τρέξουμε ξανά και μόλις τελειώσει επανερχόμαστε. Τέλειωσε και το Antutu. Να δούμε πόσο βγάλαμε. 17.539. Καλύτερα από ό,τι είχα βγάλει την προηγούμενη φορά. Είναι μια χαρά σκοράκι. Πρακτικά θα μπορέσουμε να τρέξουμε τα πάντα με τη συσκευή, αν φυσικά μας το επιτρέψει η μπαταρία. 15%. Εντάξει, τρέξαμε παιχνιδάκι, τρέξαμε εκεί επιμένει με το Clean Master. Τρέξαμε παιχνιδάκι, τρέξαμε τα benchmark, ένα bench. Εντάξει, δεν δικαιολογείται όμως τόσο γρήγορα να πέφτει η μπαταρία. Αυτά λοιπόν από την συσκευή. Το άλλο θεματάκι που ψιλοαντιμετώπισα είναι αυτό εδώ με το κουμπάκι. Καμιά φορά δεν τραβάει φωτογραφίες, βλέπετε. Θέλει. Και δεν εστιάζει με το κουμπάκι. Έλα. Θέλει λίγο έτσι. Τώρα πήρε μπρος. Anyway, πάμε να κάνουμε το κλείσιμο. Να πούμε τα συμπεράσματά μας και να βγει το πόρισμα. Είδαμε λοιπόν τη συσκευή και δεν είναι τόσο άσχημη. Έχει μια πάρα πολύ καλή οθόνη, αρκετά καλή κάμερα για την κατηγορία αυτή φυσικά, αλλά θα θέλαμε σίγουρα παραπάνω ήχο και μεγαλύτερη μπαταρία. Η συσκευή δεν πρόλαβε να μείνει ανοιχτή, έκλεισε. Γυρίζω το outro, το κλείσιμο ακριβώς μετά το review, μέχρι να μεταφέρω τις λάμπες για να κάνουμε το κλείσιμο. Έκλεισε η συσκευή. Έχει θέμα λοιπόν με την αυτονομία, αν το χρησιμοποιείτε πολύ μες τη μέρα. Δεν είναι για έντονη χρήση, θα χρειαστείτε power bank ή να το φορτίζετε μία με δύο φορές την ημέρα λοιπόν. Αλλά στα υπόλοιπα είναι μια αξιοπρεπέστατη συσκευή. Η τιμή είναι καλή. Αν είχε παραπάνω μπαταρία θα είναι πάρα πολύ καλή, αλλά δεδομένη της μπαταρίας θα τη θέλαμε λίγο παρακάτω, 150. Παρ' όλα αυτά είναι μια πολύ όμορφη συσκευή, καλή υφή, καλές επιδόσεις. Κανείς δεν είναι τέλειος άλλωστε. Οπότε αν σας αρέσει αυτό που είδατε, μπορείτε να το ρίξετε και να το αγοράσετε. Αυτά λοιπόν από εμάς, αν σας άρεσε το βίντεο ρίξτε thumbs up, κάντε share από τον φίλο σας, subscribe αν δεν έχετε κάνει μέχρι τώρα και ακολουθήστε μας social media, θα βρείτε τα link στην περιγραφή από κάτω. Αυτά λοιπόν από εμάς, να είστε όλοι καλά, να περνάτε καλά και τα λέμε σύντομα στο επόμενο review. Γεια σας!